Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Πάλι, αντιπρόεδρος του CSR Ελλάς και πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμός και Βιωσιμότητας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα στο ετήσιο Capital Link Sustainability Forum και στο πάνελ μας που έχει θέμα την επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές βιωσιμότητας. Μαζί μου αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Αβραμέα και ο κύριος Κεφάλας. Αναμένουμε και τον κύριο Σαχίνη. Η κυρία Αβραμέα είναι Διευθύντρια Στρατηγικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΟΡ και ο κύριος Κεφάλας, πρόεδρος της IMERYS Greece και IMERYS Bauxite Greece SA. Θα ξεκινήσω με την κυρία Αβραμέα. Έχετε μια σημαντική και ενδιαφέρουσα διαδρομή στο ναυτιλιακό, στο χρηματοοικονομικό, στο τραπεζικό. Να και ο κύριος Σαχίνης, καλησπέρα σας. Έχετε λοιπόν μια σημαντική και ενδιαφέρουσα διαδρομή στο ναυτιλιακό, χρηματοοικονομικό και στο τραπεζικό κλάδο και σήμερα είστε Διευθύντρια Βιωσιμότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. Πόσο σημαντικός ήταν και είναι ο ρόλος των θεμάτων βιωσιμότητας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κριτηρίων ESG στις πολιτικές της εταιρείας σας? Ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι η βιωσιμότητα ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με την επιχειρηματικότητα. Μόνο που η βιωσιμότητα στο παρελθόν μας παρέπεπε πιο πολύ στην οικονομική βιωσιμότητα. Είναι άλλωστε πολύ γνωστό το δόγμα Friedman του μεγάλου αυτού οικονομολόγου στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είπε ότι η κοινωνική ευθύνη μιας επιχείρησης είναι να αυξάνει τα κέρδη της. Μέσα στα χρόνια τα οποία περάσανε την τελευταία πεντηκονταετία, τα κράτη, οι εταιρείες, τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές, όλοι οριμάσανε και καταλάβανε πόσο σημαντικό είναι για τη δική τους την ευημερία να είναι μέσα σε ένα περιβάλλον, μέσα σε μια οικονομία, μέσα σε μια κοινωνία η οποία επίσης ευημερεί και η οποία μπορεί να δει το αύριο. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι για την επιχειρηματικότητα, η βιωσιμότητα και για τις επιχειρήσεις είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι μένουμε στην έννοια του ESG ως κάτι διαφορετικό από την λοιπή στρατηγική της επιχείρησης, το οποίο δεν είναι πάντα έτσι, διότι όλες οι στρατηγικές και οι πολιτικές ESG βοηθάνε την επιχείρηση σε πολλαπλά επίπεδα. Θα αναφέρω 2-3 και πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά ακόμα. Βελτιώνουν την κερδοφορία των εταιριών. Ανοίγονται καινούργιες αγορές, διαφορετικά προϊόντα, διαφοροποιημένα. Εμφανίζονται πελάτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω προκειμένου να αποκτήσουν αυτό το προϊόν και μάλιστα μπορώ να φέρω από την δική μας την εμπειρία το παράδειγμα των πράσινων κτηρίων όπου βλέπουμε επενδυτές και πελάτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ένα πράσινο βιώσιμο κτίριο ενεργειακά αυτόνομο. Η μείωση του κόστους. Ναι, μπορεί βραχυπρόθεσμα να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος για τις εταιρείες για να αναπτύξουν πολιτικές, στρατηγικές επενδύσεις. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μακροχρόνια και μέσω μακροχρόνια το κόστος μειώνεται. Πάρα πολύ απλά μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα μιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκά. Εμείς είχαμε μια τέτοια επένδυση στο εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων της ΕΛΛΑΚΤΟΡ στην Κοζάνη, την οποία περιμένουμε να αποσβεθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια και να μειώσει σημαντικά το κόστος της εταιρείας και να τη φέρει πιο κοντά στην ενεργειακή αυτονομία. Η πρόσβαση στα κεφάλαια, επίσης πάρα πολύ σημαντική. Οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια πιο φτηνά, είτε μέσα στον Sustainability Linked Bonds, είτε μέσα των Green Bonds, είτε μέσα του RRF, το οποίο πλέον όλες οι τράπεζες διαχειρίζονται. Και φυσικά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους επενδυτές, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και η BlackRock ότι είναι ένας βιώσιμος επενδυτής, που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για θέματα ESG. Πολλά ακόμα. Δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να τα πούμε όλα. Να πούμε τα ουσιώδη σήμερα, διότι ξεκινάμε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία ελπίζω να συνεχιστεί. Κύριε Κεφάλα, είστε μηχανικός, με μακρά διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εξορρυκτικής βιομηχανίας. Θα ήθελα να μας πείτε πόσο σημαντικός ήταν και είναι ο ρόλος των θεμάτων βιωσιμότητας στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των πολιτικών των εταιριών σας, λόγω και της φύσεως του προϊόντος. Ευχαριστώ. Η εξορρυκτική βιομηχανία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τον πολιτισμό μας.
και η προσπάθεια για ενεργειακή απεξάρτηση από τον άνθρακα, αλλά και η άνοδος του βιωτικού μας επίπεδου παγκόσμια θα οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση ορυκτών που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητά μας, τις κατοικίες μας και τις οικονομίες μας. Ιστορικά η εξόρυξη συνδέθηκε πρώτα με την κοινωνία, με το ΕΣ δηλαδή, δημιουργώντας καταρχάς θέσεις εργασίας και σταδιακά αναλαμβάνοντας σημαντικό ρόλο περιφερειακής ανάπτυξης. Αργότερα δημιουργούνται οικισμοί και σταδιακά οι κοινωνίες των μεταλλορύχων ενσωματώνονται στις κοινωνίες τις τοπικές και εμπλουτίζονται υφιστάμενα οικιστικά σύνολα. Από το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα, το περιβάλλον, δηλαδή το «Η», αποτελεί πλέον τη νέα πρόκληση για μας για την αποδοχή της εξωτερικής δραστηριότητας από τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και την απόκτηση και διατήρηση, επιμένω σε αυτό, της κοινωνικής άδειας λειτουργίας. Έτσι, η προστασία του περιβάλλοντος, η αποκατάσταση του τοπίου, οι μεταμεταλλευτικές χρήσεις ενσωματώνονται πλέον στις στρατηγικές ανάπτυξεις των εταιριών και αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Τέλος, η μεγέθυνση των εταιριών για πολλές η διεθνοποίηση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για συστήματα διακυβέρνησης, δηλαδή το G, μαζί πλέον και με ζητήματα ηθικής και διαφάνειας για τον τρόπο που υλοποιούνται οι δραστηριότητές μας. Έτσι, πολύ νωρίς ο κλάδος μας αντελήφθη ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και η εξειδίκευση μέσω των ESG αποτελεί μέρος του τρόπου που πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και στην Ελλάδα ο εξωτερικός κλάδος θεσπίζει κώδικα αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και συλλογικά δημοσιοποιεί τις επιδόσεις του από το 2006. Η IMERYS τώρα, που είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις που βασίζονται στα ορυκτά και που αξιοποιεί πλέον τις μέγα τάσεις στην πράσινη ενέργεια, στις βιώσιμες κατασκευές που ήδη ακούσαμε, καθώς και στις φυσικές λύσεις για τα κανονωτικά αγαθά. Οργάνωσε και τελείωσε μέσα στο 2022 ένα νέο σκοπό και όραμα που συνοψίζεται στη φράση «ξεκλειδώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τον πλανήτη μας». Επομένως, η βιώσιμη ανάπτυξη για μας δεν είναι μόνο το σωστό, κάτι που μας επιβάλλεται, αλλά αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό μας. Και γι' αυτό θα σας πω επιγραμματικά και στη συνέχεια θα αναλύσουμε ότι η κεντρική μας στόχη εδώ πλέον είναι η ενδυνάμωση των ανθρώπων μας μέσα σε ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον, η αξιολόγηση του 75% του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας αλλά και του 75% των πρακτικών των προϊόντων μας με κριτήρια βιωσιμότητας και βέβαια η περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 σε ευθυγράμμιση με το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαχίνη, είστε επικεφαλής της EYDAP, ενός οργανισμού που σχετίζεται με το περιβάλλον και έχετε και μία πολυετή εμπειρία στα θέματα ενέργειας. Πόσο σημαντικά είναι στην ατζέντα σας η ανάπτυξη πολιτικών στα θέματα βιωσιμότητας και πόσο κρίσιμα είναι τα κριτήρια ESG στην ατζέντα της επιχειρηματικότητας? Παίρνω μερικές λέξεις εδώ πέρα όπως πολιτικές, επιχειρηματικότητα, ηγεσία, ίσως τι σημαίνει ηγεσία μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα το ότι έχω δουλέψει στην ενέργεια και στο νερό μου το έκανε πιο αυταπόδεικτο και πιο ξεκάθαρο το πόσο κοντά είναι η ενέργεια με το νερό. Δεν μπορείς να έχεις νερό χωρίς ενέργεια. Οπότε, αν μιλήσουμε για πολιτικές, πρέπει να δούμε τι κάνουμε εμείς σε σχέση με τις πολιτικές. Δεν κάνουμε πολιτικές για να υπάρχουν στο ράφι. Απλά εμείς προσπαθούμε με τις πολιτικές να καθρεφτίσουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Λοιπόν, για την ενέργεια και το νερό, θα σας πω δύο πράγματα για να καταλάβετε πώς τα βάζουμε μαζί. Στην ενέργεια κάνουμε δύο πράγματα. Είναι μείωση της κατανάλωσης και είναι αύξηση της παραγωγής. Κοιτάζουμε όλη την αλυσίδα μας για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση, είτε είναι από τα τηλεοστάσια μας, έχουμε 150 τηλεοστάσια που δαπανούν πολλή ενέργεια, και αυξάνουμε την παραγωγή σε όλο το φάσμα πάλι, από νέα φωτοβολταϊκά που βάζουμε, από νέα υδροελεκτρικά που θέλουμε να κάνουμε, από
ακόμα και το κανάλι πάνω να βάλουμε φωτοβολταϊκά, προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα. Και από πλευράς της μείωσης κατανάλωσης, βιοκλιματικό κτίριο, οι αντλίες χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ό,τι μπορούμε να βρούμε σε όλο το φάσμα αυτό. Σε σχέση με το νερό, δεν θέλουμε να σπαταλάμε ούτε μια σταγόνα νερού. Οπότε εδώ πέρα, αν έχουμε δίκτυα τα οποία σπάνε συχνά ή τα οποία έχουν διαρροές, πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Κάνουμε και ετοιμάζουμε το έξυπνο δίκτυο. Βάζουμε έξυπνους μετρητές. Έχουμε ήδη 80.000 έξυπνους μετρητές που έχουμε εγκαταστήσει και έχουμε έξυπνους μετρητές σε όλους τους μεγάλους μας καταναλωτές. Φτιάχνουμε καινούριες μονάδες επεξεργασίας λιμάτων που εκεί πέρα όλο το νερό αυτό θα ανακυκλώνεται. Και βασικά θα πηγαίνει, οι περισσότερες από αυτές είναι στα Μεσόγεια και το νερό θα πηγαίνει για άδεση στα Μεσόγεια. Κοιτάζουμε το Αδριάνιο υδραγωγείο, ένα υδραγωγείο 2.000 ετών, να πάρουμε το νερό από εκεί πέρα, να το δίνουμε στα πάρκα, στην περιοχή, στον άξονα που υπάρχει το Αδριάνιο υδραγωγείο. Οπότε κάνουμε πολλά και στην ενέργεια και στο νερό. Πάμε όμως να δούμε και τα άλλα δύο γράμματα του ESG, πέρα από το περιβάλλον. Το ένα είναι το S. Μιλάμε για την κοινωνία. Χωρίς νερό η κοινωνία δεν θα υπάρχει. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και να δίνουμε καθαρό νερό στην κοινωνία και σε χαμηλές τιμές και θα πω και αργότερα μερικά πράγματα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αλλά επίσης είναι και οι εργαζόμενοι, ένα άλλο μέρος του S για εμάς, γιατί χωρίς τους εργαζόμενούς μας δεν θα μπορούμε να εξυπηρετούμε την κοινωνία. Οπότε εκεί πέρα και στα δύο αυτά μέρη είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από πλευράς επιχειρηματικότητας που αναφέρατε, όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, που είναι γύρω από το E και γύρω από το S, είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δίνουν ευκαιρίες, νέες δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε, να πάρουμε τεχνογνωσία που εξελίσσουμε, να την πάμε και πέρα από την EYDAP στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όλα αυτά που κάνουμε βοηθούν και στα ratings του ESG. Το Standard & Poor's μας έβγαλε ότι είμαστε καλύτεροι στον κόσμο από το 70% των εταιριών που είναι σαν και εμάς. Και αυτό είναι μετά από μια προσπάθεια μόνο 1,5 έτους. Οπότε αισθανόμαστε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο, αλλά αυτό όπως είσαστε και μια σύνθετη εταιρεία, διότι έχετε και ρυθμιστικούς φορείς και από το χρηματιστήριο και λόγω του ότι είσαστε μεγάλη επιχείρηση. Αυτό είναι το G. Ναι. Αυτό είναι το G, γιατί όταν έχεις 1,6 δισεκατομμύρια επενδύσεις να διαχειριστείς, πρέπει να έχεις καλό governance. Ναι, είσαστε οπότε λίγο σύνθετοι. Εκεί πέρα, εγώ το λέω, είναι σύνθετη και δύσκολη, αλλά από την άλλη πλευρά, καλύτερο governance, γιατί έχεις εισηγμένη εταιρεία, το governance εισηγμένης εταιρείας, δημόσιο. Και 61% ρυθμιστή. Δημόσιο. Το ναι. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι στο G θα μας το αναπτύξετε εσείς. Okay. Η κλάδη που εκπροσωπείτε και οι τρεις. Ποια θέματα αναγνωρίζουν ως ουσιώδη και πιο σημαντικά σε σχέση με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση. Εσείς, ο καθένας, σε ποια έχετε επενδύσει ήδη ή πρόκειται να επενδύσετε στο επόμενο διάστημα. Κύριε Κεφάλα, θέλετε να ξεκινήσουμε με εσάς. Ευχαριστώ. Ο κλάδος αναγνωρίζει ουσιώδη θέματα και στις τρεις διαστάσεις που προαναφέρατε. Οι άνθρωποι μας, η σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάπτυξή μας μαζί με αυτήν των πελατών μας και η φροντίδα για τον πλανήτη είναι η κεντρική άξονα μας. Θα εξειδικεύσω λίγο χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της ΥΜΕΡΙΣ, όπου η πρωτοβουλία Sustainability αρθρώνει την περιεκτική προσέγγιση του ομίλου στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του με τρόπο που να δημιουργεί αξία για όλους τους συμμετόχους, τους stakeholders και δομείται σε τρεις άξονες που αφορούν. Την προτεραιότητα στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας με διασφάλιση ασφαλών συνθήκων εργασίας και διαχείριση των συνθήκων υγείας για τους εργαζόμενους και τους εργολάβους μας. Τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας με ίσες ευκαιρίες, ποικιλομορφία και ανάπτυξη του ταλέντου. Ανάπτυξη σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στις τοπικές, εθνικές, οικονομίες αλλά και στη διεθνή οικονομία, πώς εγκαθιστώντας γόνιμο διάλογο, καθώς και φροντίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον τρόπο άσκησης των λειτουργιών μας και τον εφοδιασμό μας με πρώτης ύλης και υλικά.
Δεύτερον, την ανάπτυξή μας σε συνεργασία με τους πελάτες μας. Εδώ χρειαζόμαστε επαρκή και σωστή εταιρική διακυβέρνηση που διασφαλίζει διαφάνεια και τον απαιτούμενο σεβασμό στις προσδοκίες των επενδυτών και των άλλων συμμετόχων. Και επιπλέον, την αναγνώριση ευκαιριών για παροχή βιώσιμων λύσεων και προϊόντων από την εξόριξη μέχρι το τέλος της ζωής των, προϊόντων, με φροντίδα για το κλίμα, την κυκλική οικονομία και όχι μόνο. Τρίτον, τη συστηματική φροντίδα για τον πλανήτη μας, με αναγνώριση και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αποτελεσματικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό που ήδη προαναφέρθηκε, αλλά και τα ορυκτά, με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και τη συστηματική αποκατάσταση των χώρων όπου προηγήθηκε η εξόρυξη. Και τέλος, η προσαρμογή αλλά και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η δημιουργία λύσεων, εννοώ των λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μαζί με τα προϊόντα, λύσεων που θα οδηγούν στη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου. Και να προσθέσω, κύριε Κεφάλα, ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε, ότι ο κλάδος σας προμηθεύει με προϊόντα και αγαθά σχεδόν όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Είμαστε στην αρχή της αλυσίδας αξίας. Είστε στην αρχή της αλυσίδας. Και όπως προανέφερα, δύσκολα μπορεί να γίνει κάτι για την κοινωνία αν δεν εξορίσετε ή δεν καλλιεργείτε. Μάλιστα, θα το κρατήσουμε αυτό και για επόμενες συναντήσεις. Κύριε Σαχίνη, η προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουμε, αποτελεί μεγάλη σημασία για σας στην ΕΙΔΑΠ. Ακούσαμε και αυτά που μας είπατε πριν. Ποια είναι τα επόμενα βήματα της ΕΙΔΑΠ? Ποια θεωρείτε ουσιώδη? Πού θα επενδύσετε? Κοιτάξτε, μίλησα λίγο για αυτά που κάνουμε για το net zero με την ενέργεια και αυτά που κάνουμε για να μην σπαταλάμε νερό. Αλλά θέλω να πω με δύο λόγια περί τίνος πρόκειται η ΕΔΑΠ. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Καθαρό νερό για όλους. Αλλά να το αναλύσω αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ απλές οι λέξεις, αλλά είναι πολύ βασικές. Καθαρό νερό είναι από την πηγή μέχρι τη θάλασσα. Παίρνουμε το νερό από την ορεινή ναυπακτία. Είναι καθαρό, το φέρνουμε, το καθαρίζουμε εδώ περισσότερο, πηγαίνει στις αποχετεύσεις, έχουμε τα λίμματα, τα καθαρίζουμε και κάνουμε ανακύκλωση όσο περισσότερο μπορούμε τώρα αυτού του νερού για να το αποδώσουμε πάλι καθαρό στην φύση. Άρα είναι καθαρό σε όλη του τη ζωή. Καθαρό επίσης και από ενεργειακής πλευράς, χωρίς ρήπους. Μέχρι το 2030 θα είμαστε net zero carbon νερό. Με τα φωτοβολταϊκά που βάζουμε, με όλη αυτή τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πάμε προς τα εκεί. Οπότε, έτσι για εμάς αυτό ορίζουμε καθαρό νερό, και από ενεργειακής πλευράς και από πλευράς νερού και ποιότητας και με τις μετρήσεις που κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει το για όλους. Έχουμε μετά το Hong Kong το δεύτερο φθηνότερο νερό στον κόσμο. Όταν έχει φθηνό νερό, είναι νερό για όλους. Όταν παίρνεις 15 κυβικά μέτρα το μήνα και τα λοιπά, έχουμε το δεύτερο φθηνότερο νερό στον κόσμο. Άρα, ποιος έχει το πρώτο? Hong Kong. Γιατί δίνουν τα πρώτα κυβικά, τα δίνουν τζάμπα. Δεν πληρώνεις για τα πρώτα κυβικά. Okay. Επίσης, κάνουμε ένα μεγάλο έργο, 800 εκατομμύρια ευρώ, στην Ανατολική Αττική. Γιατί εκεί πέρα έχεις μισό εκατομμύριο ανθρώπους που δεν έχουν αποχέτευση, βάζουμε αποχέτευση για να είναι τα υπόγεια νερά καθαρά, για να μην πηγαίνουν τα υπόγεια νερά στη θάλασσα ακάθαρτα. Οπότε βάζουμε καθαρό νερό πάλι σε όλη του τη ζωή για όλους. Άρα καθαρό νερό για όλους. Και εδώ πέρα έρχεται και το G, να το πω ξανά, η διαχείριση, το governance, γιατί για να τα κάνεις αυτά δεν είναι φθηνά. Όταν μιλάμε για επενδύσεις είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευτυχώς έχει έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλά από αυτά δίνει μεγάλες επιδοτήσεις. Εάν πληρείς τα κριτήρια, βέβαια, τα ESG. Σωστά. Αυτό το λέω και για άλλες επιχειρήσεις, δεν το λέω μόνο για την EYDAP και για την εφοδιαστική σας αλυσίδα και για τους μικρομεσαίους. Οπότε εδώ πέρα και σε συνεργασία με τον καινούριο ρυθμιστή που έχουμε για τα νερά, υπάρχει μια ευθύνη για το πώς θα τα διαχειριστούμε αυτά τα χρήματα, ώστε να κρατήσουμε τις τιμές να είναι χαμηλές. Υπάρχει μια διαφάνεια και υπάρχει αυτή η διακυβέρνηση της καθημερινότητάς μας για να προσφέρουμε το καθαρό νερό σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αβραμέα, και εσείς, ο ΕΛΛΑΚΤΟΡ έχει κάνει πολλά βήματα. Θα θέλατε να μας περιγράψετε? Βεβαίως. Εμείς πρόσφατα ολοκληρώσαμε την ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας και καταφέραμε να εντοπίσουμε τα ουσιαστικά θέματα για τον όμιλο. Πρώτο φαίνεται να είναι το θέμα της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και μετά έρχονται άλλα θέματα περιβαλλοντικά όπως είναι η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή κρίση και η ενεργειακή μετάβαση και στη συνέχεια βλέπουμε κάποια κοινωνικά θέματα όπως είναι το ισότιμο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον, η ευημερία των τοπικών κοινωνιών κτλ. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε εντάξει στους 5 στρατηγικούς πυλώνες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για κάθε πυλώνα σε μέσο μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Ο πρώτος μας πυλώνας είναι η κυκλική οικονομία και η κλιματική αλλαγή. Θέλω να σας πω ότι ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΟΡ θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αρκετά πράσινος όμιλος, δεδομένου ότι το 30% των δραστηριοτήτων μας είναι επιλέξιμες και ευθυγραμμισμένες με το EU Taxonomy. Ωστόσο, επενδύουμε συνέχεια σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Πέρσι επενδύσαμε 2 εκατομμύρια. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους ρήπους μας κατά 30% από το 2020. Και φυσικά συνεχίζουμε την ολοκλήρωση του χάρτη, του οδικού χάρτη για τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ως το 2050 και την αναγνώριση και αξιολόγηση της αντιμετώπισης των κλιματικών κινδύνων σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του TCFD. Ο δεύτερος πυλώνας μας είναι η υγεία και η ασφάλεια και η ανάπτυξη των εργαζομένων μας. 191 εκατομμύρια σε μισθούς και παροχές εργαζομένου, 40.000 ώρες εκπαίδευσης, 6.000 ώρες εκπαίδευσης σε υπεργολάβους, σε εργαζομένους υπεργολάβων. Σκοπός μας είναι να αναπτυχθούμε περαιτέρω, να αναπτύξουμε ψηφιακές εφαρμογές, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και να φτιάξουμε και κάποια προγράμματα για το well-being των εργαζομένων. Κοινωνική υπευθυνότητα, επενδύσαμε 2,6 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά με ένα πάρα πολύ σωστό και δομημένο και διαφανή τρόπο. Ακεραιότητα και επιχειρηματική ηθική, μέσα από δομημένες πλατφόρμες, πιστοποιητικά ISO, έχουμε καταφέρει να έχουμε μηδενικά περιστατικά. Σκοπός μας, περιστατικά διαφθοράς και διακρίσεων, σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε και την εφοδιαστική μας αλυσίδα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα θέματα επιχειρηματικής ηθικής περνάνε και σε αυτούς. Και κοινωνία και ψηφιακός μετασχηματισμός, που είναι ο πέμπτος μας πυλώνας, 2,5 εκατομμύρια επενδύσεις τη χρονιά που μας πέρασε και σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, συμμετοχή σε 8 ερευνητικά προγράμματα, τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Νομίζω ότι όλοι και οι τρεις είπατε το πιο ουσιώδες, εκτός από το περιβάλλον και τα θέματα αυτά του social, είπατε πολύ για την ασφάλεια των εργαζομένων, το οποίο πραγματικά είναι ουσιώδες και πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα παγκοσμίως μιλάμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μιλάμε για το στόχο 17, ο οποίος αφορά την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών και για το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνεργασίες στο δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήθελα να ρωτήσω και τους τρεις, από την εμπειρία και τη γνώση σας, μπορούν πράγματι αυτές οι συνεργασίες να στηρίξουν και να βοηθήσουν το στίχημα της βιωσιμότητας στο δικό σας κλάδο? Και εσείς τι δράσεις έχετε λάβει και έχετε κάνει προς το πεδίο αυτό? Διότι και οι τρεις κλάδοι, τους οποίους αντιπροσωπεύετε, είναι στην αιχμή του δόρατος. Έχετε πολύ μεγάλη σφαίρα επιρροής, έχετε πολλούς καταναλωτές, έχετε πολλούς προμηθευτές. Πώς συνεργάζεστε? Λοιπόν, συνεργαζόμαστε σε πάρα πολλά επίπεδα και θα αναφέρω τρεις κατηγορίες έτσι για να τα δομήσουμε κάπως. Με εταιρείες, με πανεπιστήμια, με δήμους, αλλά σας αρχίσω με τις εταιρείες. Για παράδειγμα, και κανείς θα πει καλά πώς είναι δυνατόν τώρα η ΕΙΔΑΠ να συνεργάζεται με τέτοιες. Ας πάρουμε για παράδειγμα το ελληνικό. Η μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εκεί πέρα συνεργαζόμαστε με την εταιρεία
γιατί θα έχει ένα δικό του κέντρο επεξεργασίας λιμάτων, το οποίο θα το διαχειριζόμαστε εμείς, το οποίο θα παράγει καθαρό νερό, το οποίο θα αδεύει και θα ποτίζει όλους τους κήπους στο ελληνικό. Οπότε δεν θα χάνεται το νερό. Μάλιστα, θα χρησιμοποιούμε και λίματα που περνάνε από έναν αγωγό μας, γιατί στην αρχή, όταν δεν θα έχει πολύ κόσμο το ελληνικό, δεν θα παράγει πολύ νερό αυτό το έργο. Θα αντλούμε λίματα δικά μας για να παράγουμε νερό, για να ποτίζουμε όλους τους κήπους στο ελληνικό. Οπότε, να ένα παράδειγμα μιας συνεργασίας. Μιλάμε τώρα με εταιρείες πετρελαϊκές για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για το υδρογόνο, με το υδρογόνο. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε νερό. Βέβαια. Για να παράγεις υδρογόνο χρειάζεσαι νερό. Γιατί να χρησιμοποιείς καθαρό νερό και να το σπαταλάς και να μην χρησιμοποιείς ανακυκλωμένο νερό για το υδρογόνο. Οπότε κάνουμε και τέτοιες συνέργειες. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά και μικρές. Κάναμε έναν διαγωνισμό και ήρθαν πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις σε αυτό το διαγωνισμό για να βρούμε, να μας κάνουν κάποια μοντέλα, να δούμε πώς μπορούμε να εντοπίσουμε μετρητές μας που υπομετρούν. Οπότε και εκεί πέρα, μάλιστα, διαλέξαμε έναν, γιατί δώσαμε data, χρησιμοποίησαν τα data. Από 20 που είχαν έρθει, ένας κέρδισε το διαγωνισμό γιατί είχε πολύ καλύτερη ακρίβεια, γιατί δοκιμάσαμε τους μετρητές και το κάναμε. Οπότε σε όλα τα επίπεδα εταιριών μιλάμε. Αυτούς θα τους βοηθούσατε ως initiator, ναι, πήρανε, για να γίνουν critical suppliers στην εφοδιαστική σας αλυσίδα. Ακριβώς, και το έχουμε κάνει. Μπράβο. Πάμε μετά να μιλήσουμε για τους δήμους και τις συνεργασίες που κάνουμε. Ανέφερα το Αδριάνου Υδραγωγείο. Αυτό περνάει μέσα από 7 δήμους. Κάνουμε σε συνεργασία με την περιφέρεια μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Κοκκίνησε το ρολόι μας. Πώς έφερε, δεν έχουμε άλλα 10 λεπτά. Έχουμε. Εντάξει. Θα μιλήσω για ένα μόνο. Τέλος πάντων, μιλάμε με αυτούς τους δήμους, με το Χαλάνδρι. Έχουμε προχωρήσει να κάνουμε έργα για να αναδείξουμε το Αδριάνιο, εκτός από αυτό που κάνουμε με τα πάρκα. Κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις με διάφορους δήμους στην Αθήνα, ακόμα και με τον Δήμο Αθηναίων, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τα έργα της αποχέτευσης που έπρεπε να κάνουν και περίμενε ο κόσμος ή τις συνδέσεις και περίμενε ο κόσμος ένα χρόνο. Εμείς μπορούμε να τα κάνουμε σε ένα μήνα. Για την Ανατολική Αττική, που βάζουμε εκεί πέρα τα δίκτυα που είναι 1.400 χιλιόμετρα. Σαν να πηγαίνεις Αθήνα-Βουδαπέστη, βάζουμε δίκτυα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Ράδο. Εκεί πέρα πάλι το νερό που θα βγαίνει από τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων, μιλάμε με τους αγρότες πώς θα το χρησιμοποιήσουν. Και αυτό με βάζει και στο τι κάνουμε και με τα πανεπιστήμια, γιατί παράδειγμα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μιλάμε ακριβώς γι' αυτό. Μιλάμε όχι μόνο με τα ελληνικά πανεπιστήμια, μιλάμε και με ξένους φορείς. Μιλάμε με το Ισραήλ, που έχουν περισσότερη εμπειρία εκεί πέρα. Ακριβώς για να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Με το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, για να δούμε την ποιότητα. Στο Σαρονικό, που έχει. Τώρα μπορεί να κάνει κανείς να κολυμπήσει στο Σαρονικό. Θέλουμε να βελτιώσουμε με αυτά που κάνουμε στην Ανατολική Αττική την ποιότητα του νερού και στην Ανατολική Αττική. Δίνουμε υποτροφίες μέσω του ΙΚΙ, δίνουμε υποτροφίες σε ανθρώπους που ασχολούνται με καλό, αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι υπάρχουν και πολλοί νέοι επιστήμονες που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, που ασχολούνται με το carbon footprint, που ασχολούνται με το νερό. Ακριβώς τέτοιες υποτροφίες δίνουμε. Συμμετέχουμε στο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων με άλλες εταιρείες και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα για να κάνουμε καινούργια innovative πράγματα. Οπότε έχουμε μία σειρά πραγμάτων που κάνουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά για εμάς, είναι πολύ σημαντικά για την κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ευχαριστούμε. Κυρία Αβραμέα. Και εμείς φυσικά συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας. Προκειμένου, βέβαια, εμείς είμαστε στον τομέα των υποδομών, οπότε έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές μέσα στις οποίες μπορούμε να ενεργήσουμε. Ωστόσο, πάντα συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για τη σωστή διαχείριση της ενέργειας και των αποβλήτων. Χειριζόμαστε και πολλά απόβλητα τρίτων. Οπότε προσπαθούμε να τα χειριστούμε με τον πιο σωστό τρόπο. Και εμείς συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, με πανεπιστήμια, στους τομείς που μας ενδιαφέρουν, πέρα από τους τομείς των υποδομών και στον τομέα της οδικής ασφάλειας, μέσω της Αττικής Οδού.
Συνεργαζόμαστε και μεταξύ μας οι εταιρείες. Παραδείγματος χάρη έχουμε το SEVVIAN, όπου είμαστε όλες οι μεγάλες εταιρείες, 35 μέλη σε αυτή τη φάση. Ευελπιστούμε να γίνουμε περισσότερα μέσα στο 2023, όπου ανταλλάσσουμε απόψεις, προβληματισμούς, καλές πρακτικές. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και μια συνεργασία του κράτους με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, να τα μεταφέρουμε σε κρατικό επίπεδο για να μπορούσαν να δοθούν λύσεις. Κύριε Κεφάλα. Θα ξεκινήσω όπως το βάλατε, από το παγκόσμιο προς το μικρότερο. Αλλά στον κλάδο μας θα έλεγα ότι μία σημαντική πρόκληση είναι και η ύπαρξη πολλών εταιριών που είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους και οι οποίες θεωρούν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η στοχοθεσία είναι ανώφελη γραφειοκρατία. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Η εμπειρία μας δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους και να αποδείξουμε ότι με την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης προκύπτει κοινό όφελος. Και η συνεργασία αυτή πλέον πρέπει να γίνει μεταξύ χωρών, γιατί πολλά πράγματα πλέον ξεπερνάνε τα σύνορα και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των διαφόρων κλάδων για να εναρμονίσουμε δράσεις, όπως ήδη ακούσαμε από τους προλαλήσαντες, μεταξύ των εταιριών για να μοιράσουμε καλές πρακτικές και μεταξύ των ηγέτιδων εταιριών για να δημιουργήσουμε παράδειγμα και πρότυπα. Βέβαια. Εδώ θα επισημάνω και εγώ, όπως και η κυρία Αβραμέα, το ρόλο των συλλογικών οργάνων για την αναγνώριση των αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον, την κατανόηση των μέγα τάσεων, καθώς και τη διευκόλυνση στη υιοθέτηση ρεαλιστικών στόχων στην πορεία για την ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα έρθω τώρα στις ηγέτιδες εταιρείες, όπου έχουν έναν ειδικό ρόλο, γιατί πέρα από το να προσπαθούν να κεφαλαιοποιήσουν για ίδιο όφελος τα επιδέγματά τους, πρέπει να αποτελέσουν και παράδειγμα και να διευκολύνουν τη μετάβαση στα καινούργια πρότυπα. Και καθώς βρίσκονται στον κέντρο του αστερισμού προμηθευτών και λοιπόν συνεργατών, πρέπει πρώτον να τους ενημερώνουν για τις επερχόμενες αλλαγές, να τους επιμορφώνουν για τη διαχείριση της αλλαγής και τέλος να τους επιβραβεύουν διατηρώντας τη σχέση, εφόσον βέβαια δεν θίγεται η βιωσιμότητα και των δύο παικτών. Η EYMERYS, αναγνωρίζοντας το καθήκον της για τη διασφάλιση των εφαρμογών των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική της ελεσίδα, έχει αρχίσει αξιολόγηση των προμηθευτών, τόσο των υπαρχόντων όσο και των νέων. Θα σας δώσω μερικά νούμερα. Με το τέλος του 2022, το 53% της αξίας των δαπανών μας, που καλύπτει 968 προμηθευτές, έχει αξιολογηθεί. Και σε αυτό το 61% των δαπανών για αγορά πρώτων υλών. Καταλαβαίνετε ότι σε όλους τους προμηθευτές που δίνουν ορυκτά ή σοβαρά κομμάτια των πρώτων υλών, πλέον επεμβαίνουμε. Πώς? Με κύρια εργαλεία που έχουμε είναι τα πρότυπα ESG για τους προμηθευτές μας. Tailor-made διαδικασία. Καθώς επίσης και η πολιτική EHS. Ασφάλεια, περιβάλλον, κοινωνία για τους προμηθευτές. Ειδική. Πλέον εμείς δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τους προμηθευτές μας προς αυτό το δρόμο για να εκπληρώσουν τα ελάχιστα κριτήρια που αυτοί πρέπει να κάνουν, αλλά και με το πρόγραμμα συμμόρφωσης που βγαίνει από τα ευρήματα των ελέγχων. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο και προωθούμε εσωτερικά, και ανέφερα τον καινούριο σκοπό, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τις διασπείρουμε στον αστερισμό που επηρεάζουμε. Και εμείς από την εμπειρία μας ως CSR Ελλάς, το δίκτυο, ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, βλέπουμε ότι οι συμπράξεις πάντα βοηθούν και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τη μετάβασή τους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανάπτυξη. Διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εφοδιαστικής σας αλυσίδας βρίσκονται στο επίκεντρο της βιώσιμης μετάβασης, η οποία σχετίζεται και με τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τέλος με τη βιωσιμότητα και των μικρότερων εταιριών.
Οπότε εσείς ως initiators κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πάρα πολύ σημαντικό που βοηθάτε αυτές τις εταιρείες. Ξέρετε βέβαια ότι υπάρχει σήμερα μάλλον θα μάθουμε για το νέο κανονιστικό πλαίσιο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προτύπου και θα μάθουμε και για την ευρωπαϊκή οδηγία που θα αφορά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας για τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων, που βεβαίως αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, την EYDAP, τον ELLAKTORA και την IMERYS, και από εκεί και πέρα θα διοχετευτεί και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να κρατήσουμε σαν τροφή για σκέψη από αυτά που ακούσαμε τα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, ότι σίγουρα η βιωσιμότητα αποτελεί στρατηγικό άξονα της ανάπτυξης. Η προσπάθεια για την ενεργειακή απεξάρτηση από τον άνθρακα, αλλά και η άνοδος του βιωτικού επίπεδου παγκοσμίως, θα οδηγήσουν στην αυξημένη ζήτηση των ορυκτών, όπως μας είπε ο κύριος Κεφάλας. Ο κλάδος του αναγνωρίζει τα ουσιώδη θέματα και στις τρεις διαστάσεις ESG, οι εργαζόμενοι, η σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μαζί με αυτήν των πελατών τους και η φροντίδα για τον πλανήτη και τον περιβάλλον είναι οι κεντρικοί άξονες. Από τις πολιτικές της ΕΜΕΡΙΣ, στις οποίες αναφερθήκατε κύριε Κεφάλα, θα ήθελα να κρατήσουμε στο sustainability και τη διασφάλιση της εφαρμογής των βασικών αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική σας αλυσίδα και την αξιολόγηση την οποία έχετε ξεκινήσει για τους προμηθευτές σας και μπράβο σας γι' αυτό, είναι πολύ μεγάλο έργο. Από την αναφορά της κυρίας Αβραμέα για στον κλάδο των κατασκευών που εκπροσωπεί, ήθελα να σταθώ στον πρωταρχικό ρόλο που έχουν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των πολιτικών βιωσιμότητας από την επιχείρηση για τη στρατηγική της, αλλά και για τα πολλαπλά ωφέλη στη λειτουργία και την ανάπτυξή της. Να μην τα ξαναπώ, τη βελτίωση της κερδοφορίας για την επιχείρηση είναι, τη μείωση του κόστους, το ανθρώπινο δυναμικό κλπ. Ο όμιλος ELLAKTOR αναγνωρίζει, όπως μας είπε η κυρία Αβραμέα, μια σειρά από ουσιώδη θέματα, βάσει των οποίων σχεδιάζονται τόσο οι στρατηγικοί όσο και οι πολιτικές του ομίλου, σε ζητήματα βιωσιμότητας, στις κατηγορίες της κλιματικής αλλαγής, της κυκλικής οικονομίας, της υγείας, της ασφάλειας. Το νερό. Ο κύριος Σαχίνης, εκτός από περιβαλλοντικό αγαθό, έχει και πολύ μεγάλο και σημαντικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Με απότερο στόχο το φιλόδοξο που είπατε Zero Carbon Water μέχρι το 2030, διότι αυτό κράτησα, και στόχο την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ΕΙΔΑΠ δραστηριοποιείται μέσα από τα φωτοβολταϊκά πάρκα και από τα μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η εταιρεία αναγνωρίζει στα ουσιώδη θέματα της, εκτός από το περιβάλλον, το S, το G και την ιδιαιτερότητα, όπως μας είπε ο κύριος Σαχίνης, τη στιγμή που είναι μια τόσο πολύπλοκη εταιρεία με δημόσιο χρηματιστήριο κλπ. Ρυθμιστική αρχή. Τέλος, θα κλείσω με την αναφορά και την αξία των συνεργασιών. Οι συνεργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Είναι καταλύτης για την εδραίωση της έννοιας της βιωσιμότητας στην οικονομία και στην κοινωνία και στο κοινωνικό σύνολο. Και είναι αναγκαίες, όπως είπαν και οι συνομιλητές, είτε σε επίπεδο διεθνών οργανισμών και κρατών, είτε σε επίπεδο κρατών και εταιριών, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών. Αναμφίβολα λοιπόν, η προσπάθειά μας πρέπει να είναι συλλογική και είναι ένας μονόδρομος προς την επίτευξη ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού κόσμου. Εδώ θέλω να πω για το ΕΣΒΕ, το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας, που είναι ο πρώτος εθνικός μηχανισμός αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένας οδικός χάρτης για να κάνουμε πράξη αυτά που είπαμε πριν και πώς οι μεγάλες εταιρείες θα βοηθήσουν τους μικρούς για την μετάβαση. Έχουν ήδη μπει 10 εταιρείες, περιμένουμε να μπουν άλλες 3 σήμερα και θα προχωρήσουμε. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές, τον κύριο Σαχίνη, την κυρία Βραμέα και τον κύριο Κεφάλα και να ευχηθώ να κερδίσουμε όλοι μαζί το στοίχημα της βιωσιμότητας στην επιχειρηματικότητα. Και είμαστε και ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.